Αν υφίσταται αυτό που ακούμε, ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα πάμε σε μια χαλάρωση των μέτρων όσον αφορά την εστίαση, γιατί αυτό είναι ένα ζητούμενο. 12 η ώρα, ας πούμε, τα μεσάνυχτα όλα κλείνουν, όλα παγώνουν και όλοι γνωρίζουμε ότι μιλάμε για σχεδόν 2 χρόνια πανδημίας, όπου και οι τοπικές οικονομίες, η οικονομία της χώρας έχει πάει πολύ πίσω. Αλήθεια είναι αυτό. Και οι άνθρωποι αυτοί έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ 2 χρόνια. Το ξέρουμε όλοι και το αναγνωρίζουμε. Νομίζω ότι η Επιτροπή θα συνεδριάσει τις επόμενες μέρες, θα αξιολογήσει τους δείκτες και από εκεί και πέρα θα αποφασίσει να μειώσει κάποια μέτρα και να προχωρήσουν τα πράγματα μπροστά. Βέβαια, πάντα κρίνοντας τα στοιχεία που έχουμε με τους δείκτες όσον αφορά τα κρούσματα, τους διασωληνωμένους και τους θανάτους που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή. Όσον αφορά αυτά τα μέτρα, κυρία Παγώνη, έχετε μια εικόνα, δηλαδή θα μπορούσε να πάει η παράταση της λειτουργίας των καταστημάτων εστίασης και 1-2 ώρες μετά τα μεσάνυχτα με μουσική που θα μπορούσε να είναι, παραδείγματος χάρη, υποέλεγχο? Κοιτάξτε, η μουσική, το είχαμε πει αυτό και προηγουμένως, δεν θα έβλαπτε αν υπήρχε, χωρίς βέβαια να σηκώνεται ο κόσμος να χορεύει και να είναι ο ένας πάνω στον άλλον. Νομίζω ότι αυτό είναι το πρώτο που θα δουν τώρα και θα αποφασίσουν τις επόμενες μέρες. Μάλιστα. Θα περιμένουμε, λίγες μέρες είναι αυτές, θα περιμένουμε να δούμε τι θα εισηγηθούν. Κύριε Ριγάκη. Καλησπέρα, κύριε Παγώνη, και από μένα. Καλησπέρα σας. Έχω ένα έντονο προβληματισμό και ήθελα να σας κάνω την εξής ερώτηση. Επειδή συνεχώς βρισκόμαστε σε τηλεδιασκέψεις με κάποιους πολιτικούς της κυβέρνησης, θέτοντας τα δικά μας θέματα, ακούμε μονίμως ότι οι ειδικοί είναι αυτοί που παίρνουν λένε για τα μέτρα και η κυβέρνηση τα εφαρμόζει. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω, επειδή δεν είναι μόνο το κομμάτι της μουσικής, είναι πολλά τα προβλήματα που βαλόμαστε αυτή τη στιγμή σαν κλάδος εστίασης. Με ποια λογική οι εμπειρογνώμονες ή οι ειδικοί όλοι αυτοί που παίρνουν τα μέτρα αυτά λένε, παίρνοντας ας το πούμε οριζόντια το μέτρο της απαγόρευσης της μουσικής, ενώ θα μπορούσε κάλλιστα σε ένα εστιατόριο με μια χαμηλή, όπως είπε ο κ. Δασκαλάκης, με μια ελεγχόμενη ένταση της μουσικής να υπάρξει και να μην καταστρέφουμε έναν ολόκληρο κλάδο επειδή κάποιες επιχειρήσεις όπως είναι τα νυχτερινά κλαμπ ή τα κέντρα διασκέδασης που είναι μεγάλα και προσφέρουν και το ποτό το οποίο, ας το πούμε, δεν είναι και τόσο ελέγξιμος ο κόσμος μετά από κατανάλωσή του. Πώς γίνεται λοιπόν αυτή η οριζόντια, να το πω έτσι, εφαρμογή αυτών των μέτρων και δεν υπάρχει ένας διαχωρισμός? Γιατί καταλαβαίνετε, νομίζω το καταλαβαίνετε και η ίδια, ότι είναι καταστροφικό για ολόκληρο τον κλάδο αυτό αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο που ζούμε. Έχετε απόλυτα δίκιο και μάλιστα είσαστε ένας κλάδος ο οποίος έχει θυγεί πάρα πολύ και δεν είναι ένα διάστημα λίγων μηνών, είναι 2 χρόνων ακριβώς είναι αυτή τη στιγμή. Πιστεύω ότι οι συνάδελφοί μου στην εισήγησή τους λαμβάνουν πρώτα υπόψη τους δείκτες που υπάρχουν. Τώρα πιστεύουν και σκέφτονται, έτσι νομίζω και μερικούς που έχω συζητήσει μαζί τους, ότι όταν υπάρχει μουσική ο κόσμος λίγο αλλάζει διάθεση και είναι λογικό να χορέψει, να σηκωθεί, να δημιουργηθούν τέτοιες καταστάσεις. Ίσως αυτό φοβήθηκαν και γι' αυτό πήραν αμέσως αυτά τα μέτρα όσον αφορά τη μουσική. Απλά, όμως, κυρία Παγώνη, να διακόψω λίγο. Ο κύριος Ριγάκης λέει ότι υπάρχουν τα μεγάλα καταστήματα, τα νυχτερινά, οι πίστες, τα μεγάλα κλαμπ και τα εστιατόρια και τα lounge bar. Έχουν μια άλλη φιλοσοφία. Έχει δίκιο. Είναι τελείως διαφορετικές ομάδες. Είναι 2 διαφορετικές ομάδες που θα μπορούσαν ο κόσμος να φάει, να ακούσει τη μουσική του και μετά να φύγει. Έχει απόλυτα δίκιο σε αυτό και συμφωνούμε. Δεν υπάρχει, νομίζω, αντίρρηση. Πιστεύω ότι τα πράγματα από την επόμενη εβδομάδα με την εισήγηση της Επιτροπής θα αλλάξουν. Τώρα όσον αφορά τη διάσταση που υπάρχει, ποιος παίρνει αποφάσεις και ποιος εισηγείται. Εμείς όλοι το ακούμε ότι η Επιτροπή εισηγείται και η κυβέρνηση αποφασίζει. Και βέβαια η κυβέρνηση απευθυνόμενη λέει ότι εμείς ακούμε τους ειδικούς γιατί αυτοί τα ξέρουν καλύτερα. Μάλιστα. Δεν μπορώ να σας δώσω μια άλλη απάντηση, γιατί ούτε συμμετέχω στην Επιτροπή, οπότε δεν μπορώ να ξέρω το σκεπτικό εκείνης της στιγμής της Επιτροπής. Υποθέτω, με επιστημονικά και ιατρικά
δεδομένα και σκέψεις ότι κάπως έτσι έχουν σκεφτεί και φτάσαν ως εδώ. Θέλω να προσθέσω κάτι παραπάνω, αν μου επιτρέπετε, κύριε Δασκαλάκη, στην κυρία Παγώνη. Θα μπορούσαν οι χώροι της εστίασης υπό τις προδιαγραφές, για παράδειγμα, όσοι μπαίνουν μέσα στο χώρο εμβολιασμένοι, να μπορούν να έχουν ένα rapid test, έτσι ώστε να μην μπορούμε να μην ξαναμπούμε σε μια τέτοια διαδικασία, ένα τύπο άτυπο lockdown που έχουμε αυτή τη στιγμή στις επιχειρήσεις μας. Δηλαδή και το θέμα του ωραρίου και το θέμα της μουσικής. Με τη λογική ενός rapid test θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Φυσικά, και το είχαμε προτείνει αυτό στις σκέψεις που είχαμε και εμείς. Βλέποντας τα περιστατικά στα νοσοκομεία, βλέποντας την κίνηση, βλέποντας που γίνεται όλη αυτή η διαχείριση της κατάστασης. Το είχαμε προτείνει ότι έτσι θα μπορείτε να διευκολυνθείτε κι εσείς, να είσαστε πιο ελεύθεροι σε εισαγωγικά και να μπορείτε να δουλέψετε και να μην υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Καταρχήν να καλησπερίσω και τον πρόεδρο της ΟΕΒΕΝΗ, τον κύριο Μπάμπη Λεκάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Λεκάκη, καλώς ορίσατε. Σε πολύ λίγο θα έρθω σε εσάς γιατί θέλω το σχόλιο σας. Δεν ξέρω, κύριε Κουμαντάκη, αν θέλετε εσείς να θέσετε ένα ερώτημα προς την κυρία Παγώνη για να πάω στον κύριο Ξανθό. Όχι, δεν θέλω. Δεν έχω κάτι. Κύριε Υπουργέ, ακούτε την αγωνία της αγοράς, της εστίασης και νομίζω ότι αν υπήρχε ένας διαφορετικός σχεδιασμός που θα αφορούσε τον κλάδο της εστίασης της αγοράς ανάλογα με το τι πρεσβεύει το κάθε κατάστημα, γιατί διαφορετικό είναι ένα κατάστημα που μπορεί να μαζευτούν 2.000 άνθρωποι για να διασκεδάσουν παρακολουθώντας ένα γνωστό καλλιτέχνη. Διαφορετική φιλοσοφία σε ένα εστιατόριο ή σε ένα μικρό μπαρ. Θέλω λίγο το σχόλιο σας, γιατί και πάνω σε αυτό έχετε κάνει κριτική. Κύριε Δασκαλάκη, θα έλεγα το εξής. Ότι προφανώς αυτό που χρειάζεται είναι η λήψη μέτρων που να έχουν το στοιχείο της αναλογικότητας. Δηλαδή, να πείθουν την κοινωνία και τους επαγγελματίες και τους πάντες ότι σε σχέση με τον εκτιμόμενο κίνδυνο το όφελος από αυτά τα μέτρα θα είναι σημαντικό. Όσο αυτό δεν προκύπτει και πολλές φορές συγκρούεται και με την κοινή λογική, τόσο τα πράγματα δυσκολεύουν, ενισχύεται η δυσπιστία και η αμφισβήτηση. Εδώ καταρχήν έχουμε μία γραμμή η οποία ήταν εντελώς λάθος και αστήριχτη επιδημιολογικά, που έλεγε ότι έχουμε μία πανδημία ανεμβολίαστων. Αυτό ήταν ένα αφήγημα κυβερνητικό, το οποίο αποδείχθηκε ιδιαίτερα με τη μετάλλαξη όμικρον ότι δεν στέκει. Τώρα πια ξέρουμε ότι η μετάλλαξη αυτή που είναι υπερμεταδοτική μπορεί να προσβάλλει και επίσης να μεταδοθεί από εμβολιασμένους. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο έπρεπε να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Κατά την άποψή μου, καθυστέρησε πάρα πολύ η κυβέρνηση να θέσει ορισμένους περιορισμούς στη λειτουργία χώρων μαζικής συνάθρησης και κυρίως στη νυχτερινή διασκέδαση. Αυτό ήταν τεράστιο λάθος. Έπρεπε να τεθούν και ποσοστά πληρότητας πολύ νωρίτερα στην κάλυψη και περιορισμό στο ωράριο. Θυμάστε ότι το αφήγημα ήταν ότι δεν λαμβάνουμε μέτρα πριν τις γιορτές και θα δούμε μετά τις γιορτές. Αναγκάσια το φέρει μια εβδομάδα πριν τη λήψη αυτή των μέτρων, η οποία και αυτή κατά την άποψή μου ήταν ατελής, καθυστερισμένη και η ζημιά είχε γίνει. Το συμπέρασμα για μένα είναι το εξής, ότι όσο δεν ελέγχεται η διασπορά του ιού στην κοινότητα και όσο έχουμε καθημερινά κρούσματα στο εργασιακό περιβάλλον, στις οικογένειές μας, στον περίγυρό μας, τόσο αυτό επηρεάζει και την αγορά και νεκρώνει η αγορά και παγώνει και πέφτουν οι τζίροι και ο κόσμος δεν έχει διάθεση να βγει, ούτε να καταναλώσει, ούτε να διασκεδάσει, ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν αυστηρά περιοριστικά μέτρα, οριζόντια ή όχι. Νομίζω ότι άρα η προσπάθεια είναι ότι πρέπει να δοθεί μεγάλη έμφαση στον έλεγχο της διασποράς και στην καλή επιδημιολογική επιτήρηση στην κοινότητα. Εκεί χάνεται η μάχη πρωτίστως και μετά βεβαίως πιέζεται το σύστημα υγείας αφόρητα, καταραίουν τα νοσοκομεία, καταραίουν οι μονάδες εντατικής θεραπείας και ανακυκλώνεται αυτή η μεγάλη κρίση. Νομίζω λοιπόν ότι με ένα λελογισμένο τρόπο πρέπει να βρεθεί ένα μείγμα μέτρων περιοριστικών τα οποία πραγματικά να συμβάλλουν στο μέγιστο
στοίχημα που είναι να ελέγξουμε τη διασπορά. Αυτό από μόνο του θα αποκλιμακώσει την άσχημη κατάσταση και που βιώνουν σήμερα οι επαγγελματίες, ιδιαίτερα της εστίας. Θεωρείτε ότι πρέπει να τεθεί θέμα χαλάρωσης των μέτρων ανάλογα με την κατηγορία των καταστημάτων αλλά και ανάλογα με τις περιφέρειες που μπορεί να είναι καλύτερα επιδημιολογικά? Αυτό το είχε πει πριν από πάρα πολύ καιρό και η κυρία Παγώνη σε μια συζήτησή μας εδώ. Κοιτάξτε, εγώ κύριε Δασκαλάκη δεν θέλω να παριστάνω τον ειδήμονα. Εγώ η αρχή μου είναι ότι πρέπει πραγματικά οι αρμόδιες επιστημονικές επιτροπές, σταθμίζοντας τα δεδομένα, να εισηγούνται στην πολιτεία και να λαμβάνονται οι τελικές αποφάσεις με όσο γίνεται πιο αντικειμενικό και δίκαιο τρόπο. Φοβούμαι ότι αυτό δεν συμβαίνει στην πράξη και συμβαίνει συνήθως το αντίθετο τον τελευταίο καιρό. Δηλαδή έχουμε προηλημένες πολιτικές αποφάσεις, για παράδειγμα για τον τρόπο που θα ανοίξουν τα σχολεία, και στη συνέχεια έρχονται τα επιστημονικά όργανα να γνωμοδοτήσουν εκ των υστέρων και να νομιμοποιήσουν κατά κάποιο τρόπο τις επιλογές τις κυβερνητικές. Αυτό είναι λάθος. Αυτό λέγεται εργαλειοποίηση της επιστήμης. Θεωρώ ότι είναι προβληματικό και θεωρώ ότι πρέπει να προηγείται πραγματικά πολύ εκτεταμένη συζήτηση και με τους συναρμόδιους κλάδους που πλήττονται και βεβαίως σε κάθε περίπτωση τα μέτρα τα υγειονομικά πρέπει να συνοδεύονται με μέτρα κοινωνικής και οικονομικής στήριξης. Χωρίς αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί και να έχουμε καλή εξέλιξη στην πανδημία. Υπάρχει και νέος όρος τώρα στην διεθνή βιβλιογραφία που λέγεται συνδημία. Δηλαδή ότι εκτός από το υγειονομικό κομμάτι, την πανδημία, έχουμε και επιπτώσεις στην οικονομία και στην κοινωνία. Έχουμε νέες ανισότητες που πυροδοτεί αυτή η κρίση